Έτος 1959. Οι Σπαρτιάτες βλέπουν στο λόφο της πόλης μηχανικούς και αρχιτέκτονες να απλώνουν σχέδια. Το Υπουργείο Τουρισμού, ίσως πιο διορατικό από το σημερινό, έχει διαβλέψει ότι αυτός ο λόφος, με θέα στον Ευρώτα, στον Ταΐγετο, στο Μιστρά, είναι κατάλληλος για να οικοδομηθεί ένα ακόμα ξενία της χώρας. Μέσα σε δύο χρόνια, 1959 και 1960, οι αρχιτέκτονες Κωνσταντινίδης σχεδιάζει και Μπονάτσος ολοκληρώνουν ένα έργο άρτιο από τεχνικής και αισθητικής πλευράς. Με σωστό προσανατολισμό, φιλικό και λειτουργικό, το ξενία Σπάρτης είναι έτοιμο να δεχθεί τους επισκέπτες της μικρής πόλης. Με δουλειά και στη λεπτομέρεια που θα ζήλευαν σημερινοί αρχιτέκτονες, παραδίδεται ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα ήπιο μέσα σε ένα άλσος που ήδη αποτελούσε προορισμό για τον περίπατο των Σπαρτιατών. Ο μεγάλος ζωγράφος Νίκος Νικολάου ζωγραφίζει το 1960 την παράσταση που φαίνεται τελικά κανείς δεν μπορεί να διασώσει, ο Ταΐγετος και η Σπάρτη. Το συγκρότημα μέσα στην πόλη, αλλά μακριά από τη βουή που προκαλούν ήδη τα αυτοκίνητα που πληθαίνουν, κερδίζει τις καρδιές Σπαρτιατών και ξένων. Η Σπάρτη διακρίνεται πλέον και για το ξενία της. Τη διεύθυνση έχει ο Σπαρτιάτης, Χρήστος Ψυχογιός, γνωστός ως Καμπάνης. Διατηρεί και το ξενοδοχείο Πάγκιον στην Ομόνοια. Με αρχοντιά και κοσμοπολίτικη διάθεση, καθιστά το ξενία ονομαστό πόλο της Σπάρτης. Τα χρόνια περνούν, στο ξενία πλέον πραγματοποιούνται δείπνα, εκδηλώσεις, γάμοι, πάρτι, γιορτές. Ο λόφος, το μπαρ, οι εξώστες, οι μάντρες του συνδέονται με τις ομορφότερες στιγμές των Σπαρτιατών. Η Σωτηρίτσα, η εκκλησία, συμπληρώνει το σκηνικό. Εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ, προσωπικό κοσμοπολίτικο. Ο λόφος σφίζει από ζωή. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγα χρόνια μετά η εικόνα θα θύμιζε κάτι από βομβαρδισμένο τοπίο. 20 χρόνια κράτησε το μεγαλείο του ξενία. Μετά το 1982 καταραίει. Σήμερα η κάμερα αποτυπώνει την εγκατάλειψη. Έχει την αίσθηση ότι βρήκες τον τιτανικό του τουρισμού, βυθισμένον στη σιωπή, δαρμένον από τον καιρό και την αδιαφορία. Κάποιοι ξένοι, κάποια παιδιά, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες βρίσκουν ακόμα εδώ καταφύγιο για ύπνο, για έκφραση, για κρυψώνα. Ό,τι και να αφήσουν όμως εδώ δεν είναι αρκετό για να επισκιάσει το μέγεθος. Τίποτα βέβαια δεν είναι όπως τότε. Η συζήτηση ανοίγει και πάλι. Πολίτες, δημότες της Σπάρτης, πενιντάριδες και εξιντάριδες, νιώθουν βαθιά την ανάγκη να ξαναζωντανέψει το ξενία. Προβληματίζονται όταν μαθαίνουν ότι το ξενία προορίζεται για κέντρο υγείας. Θέλουν να ξαναδέσουν τους κρίκους της σπαρτιατικής ιστορίας, να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν, να στεγάσουν εδώ τον πολιτισμό, την τέχνη, τη δημιουργία, να χαρούν όριμοι και παιδιά μαζί το μοναδικό πράσινο τοπίο της πόλης. Γράφουν, ψηφίζουν, συζητούν. Το ξενία έχει πολλά ακόμα να δώσει στην πόλη. Σήμερα δεν αντιλαμβάνονται όλοι πόσο κρίσιμο είναι για την ισορροπία των πολιτών αυτό το ύψωμα. Με μεγάλη ευκολία θέλουν να βάλουν ένα τέλος στην ελπίδα που χρόνια την κρατά ζωντανή το ξενία, περιμένοντας.